Ακούγοντας την κουβέντα εδώ και ο κόσμος που είναι εδώ, θα νομίζουν ότι συζητάμε εμείς για το ζήτημα τώρα για τα ΕΛΠΕ και δεν μπορούμε να βρούμε ποιος φταίει ή τι φταίει, γιατί είναι ένα ζήτημα τεχνικό. Το θέμα είναι να καταλάβουμε γιατί μπορούν τα ΕΛΠΕ να ρυπαίνουν. Εδώ και πόσα χρόνια είπατε, από το 80, από το 80. Γιατί εδώ και τόσα χρόνια κανένας δεν έχει πει τι κάνετε εδώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ζήτημα δεν είναι τεχνικό. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Είναι πολιτικό το ζήτημα γιατί την ευθύνη την έχουν συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια. Και διοικήσεις του Δήμου και της Περιφέρειας. Όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα για να λυθεί αυτό το ζήτημα ή να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, αλλά προώθησαν και στήριξαν την πολιτική αυτή που αφήνει τα ΕΛΠΕ να ρυπαίνουν, που μπορούν τα ΕΛΠΕ να έχουν 200 μέτρα απόσταση από το σχολείο, που μπορούν τα ΕΛΠΕ να είναι σαν κράτος εν κράτη. Γιατί αυτό όλοι το παραδέχτηκαν εδώ. Τα ΕΛΠΕ είναι κράτος εν κράτη. Δεν μπορούν να τους πειράξουν. Ποιος φταίει γι' αυτό? Έτσι γίνεται? Γιατί είμαστε κακότυχοι και τύχαμε να ζούμε στα δυτικά? Ξέρετε τι φταίει? Φταίει αυτή η πολιτική που υπηρετούμε, που υπηρετείτε, συγγνώμη, όλοι σας και που στηρίζετε ακόμα και σήμερα. Γιατί αυτή η πολιτική, ξέρετε τι λέει, Δήμαρχε, για να σας θυμίσω λίγο κάτι, ότι αν πάμε στα ΕΛΠΕ και τους ζητήσουμε να πάρουν μέτρα, θα πούνε αυτό που είπα πριν από 3 χρόνια στην ημερίδα που κάναμε στο περιβαλλοντολογικό στο Κορδελιό, ότι εμείς σας ορκιζόμαστε ότι δεν ρυπαίνουμε. Έλεγαν ότι εμείς δεν κάνουμε το παραμικρό. Να μην έχουμε αυτά πάτες. Εμείς δεν έχουμε, να μην έχετε κι εσείς. Τα προβλήματα δεν λύνονται. Αυτά τα προβλήματα με τέτοιο διάλογο. Να πάμε να τα βρούμε, να κάνουμε μια διαπαραδοσιακή, να πάμε εκεί να μιλήσουμε, να τους πούμε, να σας παρακαλέσουμε, πάρτε κάποιο μέτρο, γιατί τελικά εσείς ρυπαίνετε. Εδώ μας το λένε όλοι. Τα ΕΛΠΕ, να τελειώσω και θα τα πείτε όλα μαζί. Τα ΕΛΠΕ ρυπαίνουν. Να πάμε τι, να ξαναμετρήσουμε για να δούμε αν ξαναρυπαίνουν. Να ξαναπούμε λοιπόν εδώ ότι εμείς ζούμε εδώ σε αυτή την περιοχή. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εδώ έχουμε καθήκον να βγούμε μπροστά και να πούμε ότι εμείς θα σταθούμε απέναντι από τα ΕΛΠΕ, όχι μαζί με τα ΕΛΠΕ. Να πάμε να συζητήσουμε, να πούμε τι. Να μας πούν πάλι ότι θα πάρουν μέτρα μέχρι το 2020. Τώρα πώς το συνδέσατε αυτό? Με τα περίπτερα είναι λίγο... Εντάξει, αλλά οκ, okay, τα περίπτερα δεν ρυπαίνουν. Ναι, αλλά... Ναι, αλλά θέλω να πω κάτι. Εδώ εμείς πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε τι θα διεκδικήσουμε. Δηλαδή εμείς τι θα αποφασίσουμε, ότι θα διεκδικήσουμε να πάμε στα ΕΛΠΕ να κουβεντιάσουμε. Έτσι θα βρούμε τις λύσεις. Ότι θα τους ρίξουμε ένα πρόστιμο και θα τους μαλώσουμε. Θα τους πούμε να μην το ξανακάνουν. Ή θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένα ψήφισμα συγκεκριμένο, με συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει εμείς να βγούμε μπροστά και μαζί με τα σωματεία, τους συλλόγους, τους φοιτητικούς συλλόγους. 1000 άτομα ήταν χθες το Κορδελιό. 1000 άτομα. Όχι μόνο το Κορδελιό, από όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και διαδήλωσαν για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Όχι μόνο για την δυσοσμία, για αυτό που δεν πάει άλλο. Δεν φτάνει να συμφωνούμε ότι ναι, υπάρχει ρύπανση εδώ στην περιοχή μας. Πρέπει να δούμε και τι μέτρα θα πάρουν. Και εμείς, γιατί και σε λαϊκή συσπήρωση, εμείς ήμασταν αυτοί που ζητήσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε για τα ΕΛΠΕ. Όχι για την ΕΛΠΕΤΙΣΟΝ. Γιατί τώρα, να συζητήσουμε για την ΕΛΠΕΤΙΣΟΝ, να δούμε τελικά προς όφελος ποιανού θα λειτουργεί η ΕΛΠΕΤΙΣΟΝ εκεί. Προς όφελος του λαού, θα παράγει ρεύμα και θα είναι φθηνό το ρεύμα για τον κόσμο. Φαντάζομαι όλοι ξέρουμε την απάντηση. Για το κέρδος. Όπως και τα ΕΛΠΕ, για το κέρδος λειτουργούν. Δεν βάζουν την υγεία των κατοίκων πάνω από το κέρδος τους. Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέτρα λοιπόν που θα λέμε ότι θα πάρθουν σήμερα και μη θα σταθούμε. Αν πάμε να τους παρακαλέσουμε να τα πάρουν, από το Μάιο δεν πήραν τίποτα. Από το Μάιο δεν πήραν. Έχετε πρόταση στο σκύριο. Θα τα πούμε όλα, ναι, έχουμε.
Από το Μάιο ανακοινώθηκε ότι παίρνουν. Αυτοί παίρνουν από παλιότερα προφανώς, έτσι δεν είναι. Μέτρα που θα καθοριστούν από φορείς κρατικούς. Η στεγανοποίηση και τα σκάματα αυτά πρέπει άμεσα να γίνουν και να μεταφερθούν. Η επιδημιολογική έρευνα που είπε και αναπνοή πρέπει να γίνει και στους κατοίκους και στους εργαζόμενους της επιχείρησης. Να υποβληθούν όλες οι εξετάσεις δωρεάν. Όχι με ευθύνη των ΕΛΠΕ, αλλά με ευθύνη του κράτους. Όσο διάστημα τα ΕΛΠΕ δεν παίρνουν μέτρα, πρέπει να σταματήσουν να γίνουν. Γιατί αν εμείς λέμε τώρα ότι τους αφήνουμε να συνεχίσουν να ρυπαίνουν, είναι σαν να το αποδεχόμαστε αυτό. Οι χορηγίες να συνεχιστεί αυτό που υπάρχει, αλλά αυτό να διευρυνθεί και σε συλλόγους, σε φορείς, να τους βγάλουμε εμείς ανακοίνωση και να λέμε δεν θα παίρνετε τίποτα από τα ΕΛΠΕ. Δεν μπορούμε να αθωώνουμε τη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ δίνοντας στους αρακατσαμέους, στους πόντιους, στο Σύλλογο των Αθλητικών χορηγίες. Και από τη μία να λέμε ότι τα ΕΛΠΕ ρυπαίνουν και από την άλλη να μας βουλώνουν το στόμα. Φαντάζομαι, καταλαβαίνουμε όλοι και τα δύο δεν μπορούν να γίνουν. Ολοκληρωμένη εκτίμηση για την επικινδυνότητα σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Να αναβαθμιστούν οι σταθμοί που μετράν και να μετράν 365 μέρες το χρόνο. Όχι ενδεικτικά ή όποτε υπάρχουν καταγγελίες. Και το κέντρο υγείας εδώ να γίνουν προσλήψεις, να καλυφθούν οι ανάγκες του κόσμου, ώστε όλες οι εξετάσεις να γίνονται εδώ. Η μετεκατάσταση των ΕΛΠΕ δεν λέμε ότι θα γίνει αύριο. Δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες. Αλλά προφανώς δεν μπορεί να είναι τέτοιες μεγάλες εγκαταστάσεις δίπλα στις κατοικίες μας, δίπλα στα σπίτια μας. Πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Εδώ είμαστε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες που ζούμε σήμερα και να βελτιώσουμε και να βάλουμε προϋποθέσεις για να ζουν καλύτερα τα παιδιά μας αύριο. Κατά τη γνώμη μας, τέτοιες αποφάσεις πρέπει να πάρουμε εδώ και να ζητήσουμε να βγούμε εμείς μπροστά και να πούμε τον κόσμο να μην σταματήσει να κινητοποιηθεί. Γιατί όλα αυτά έγιναν με τις κινητοποιήσεις του κόσμου. Δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Δεν βγήκαν πριν από 10 χρόνια να πούν τα ΕΛΠΕ ότι ρυπαίνουν. Έγιναν τώρα, όπως και πολλά. Μην έχουμε αυταπάτες ότι θα λυθούν τα ζητήματα με το διάλογο. Δεν πας να συζητήσεις με τον λύκο. Ο λύκος σε τρώει.